Το Ορκωτό Αθηνών θα πάμε. Εκεί βρίσκεται ο Ιάσονας Τσόλης, διότι πριν από λίγο έφτασε ο Πέτρος Φιλιππίδης. Θυμίζουμε ότι είναι ελεύθερος πλέον, μετά όταν η έδρα δέχτηκε τέλος πάντων τους περιοριστικούς όρους, την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους. Και δέχθηκε η Ιάσονα Τσόλη λεκτική επίθεση. Ακριβώς. Λίγο μετά τις 9 το πρωί έφτασε ο Πέτρος Φιλιππίδης συνοδευόμενος από τους συνηγόρους του στο μεικτό Ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας, την ώρα που βρισκόταν καθοδόν για την είσοδο του κτηρίου αφού είχε ανέβει τα σκαλιά. Ένας πολίτης ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα στον προάβλιο χώρο του επιτέθηκε φραστικά, του είπε ντροπή σου και κάποιες άλλες υβριστικές λέξεις. Γεια σου, να πάμε να δούμε το απόσπασμα και να συνεχίσουμε. Να το δούμε, ναι. Να το δούμε. Μπορείς εδώ. Αυτός είναι. Αυτό που έκανες στη γυναίκα, μην τολμήσεις να το ξανακάνεις. Μεγαλώνουμε παιδιά και εμείς, είπε ο άνδρας που είδαμε προηγουμένως η Ιάσονα. Ακριβώς. Τώρα, αν περίμενε να τον συναντήσει, αν τον συνάντησε τυχαία και αυθόρμητα θέλησε να του πει αυτά που του είπε, δεν το γνωρίζουμε. Ωστόσο, ο ίδιος ο άνδρας αμέσως μετά απομακρύνθηκε από το χώρο μόνος του, έφυγε δηλαδή, κατέβηκε τα σκαλιά και έφυγε. Όπως είδατε και στις εικόνες νωρίτερα, ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν αντέδρασε σε αυτήν την φραστική επίθεση. Συνέχισε να προχωρά προς την είσοδο του κτηρίου για να μπει μέσα. Δεν αντέδρασαν και οι συνήγοροι του. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα πάντως δεν περίμενε. Πάντως, καθώς, εγώ δεν βλέπω και ιδιαίτερη παρουσία της αστυνομίας έξω από το κτίριο. Τα βλέπω αρκετά χαλαρά τα πράγματα. Ο Πέτρος Φιλιππίδης έρχεται εδώ ως ελεύθερος. Δεν γίνεται μεταγωγή του πια, δεν συνοδεύεται από αστυνομικούς πια. Έρχεται μαζί με την οικογένεια και τους συνηγόρους του. Να σου πω, Χρήσανθε, ότι και την Τρίτη, προχθές που έφτασε εδώ ο Πέτρος Φιλιππίδης, δεν υπήρχε συγκεντρωμένος κόσμος ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να χρειάζεται την επέμβαση ή την προστασία από αστυνομικές δυνάμεις. Αυτό το περιστατικό περισσότερο ως τυχαίο θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και έχοντας παρακολουθήσει πια όλες τις δικασίμους μέχρι σήμερα δεν έχουν βλέπουμε ότι συνοδεύεται η Ιάσονα από τους δικηγόρους του, τους κυρίους Μιχάλη Δημητρακόπουλο και Κικίμπα Κυρτζίδου. Κουτσένει και σήμερα, κουτσένει όπως και χθες. Τι περιμένουμε σήμερα, η Ιάσονα, τι θα καταθέσουν? Σήμερα η δίκη ξεκίνησε με μάρτυρες από την πλευρά της δεύτερης καταγγέλουσας, η οποία έχει καταγγείλει απόπειρα βιασμού τελεσμένη το 2010. Ολοκληρώσαμε την Τρίτη με τους μάρτυρες που αναφέρονται στις καταγγελίες της πρώτης μηνύτριας. Αυτήν την ώρα στο εδόλιο του μεικτού Ορκωτού καταθέτει ο πρώην σύντροφος της δεύτερης καταγγέλουσας και εξιστορεί με λεπτομέρειες γεγονότα από την επίμαχη περίοδο του καταγγελόμενου περιστατικού. Να σας πω ότι σήμερα, μέχρι και πριν από λίγα λεπτά που ήμουν μέσα στο κτίριο, το μεταφέρω με επιφύλαξη αυτό, δεν βρίσκεται εδώ ούτε η σύζυγος, ούτε ο γιος του Πέτρου Φιλιππίδη. Που είχαν έρθει κάτι προχθές. Το οποίο δεν σύζυγος το έχουμε. Τουλάχιστον θυμάμαι ότι είχε έρθει. Έρχονται σε κάθε δικάσιμο, είναι εδώ. Κάθε ημέρα της δίκης είναι εδώ, είναι στο πλευρό του. Ο γιος του παρακολουθεί τη δίκη μέσα από την αίθουσα, καθώς μπορεί να το κάνει αυτό. Η σύζυγός του, επειδή είναι μάρτυρας και αναμένεται να καταθέσει, δεν επιτρέπεται να είναι στην αίθουσα, ωστόσο περιμένει υπομονετικά έξω. Μάλιστα την Τρίτη ήταν αρκετές οι φορές όπου στις διακοπές της δίκης μπήκε μέσα, κάθισε στο πλευρό του Πέτρου Φιλιππίδη, αντάλλαξαν κάποιες λέξεις όση ώρα η δίκη ήταν σε διακοπή και στη συνέχεια αποχώρησαν και οι τρεις μαζί. Θυμόμαστε για το παρελθόν ότι έχει υπάρξει και
διαλεκτική αντιπαράθεση του γιου του Πέτρου Φιλιππίδη με τον κύριο Σπύρο Μπιμπίλα. Έχουν δημιουργηθεί έτσι κάποια πολύ μικρά επεισόδια. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, η Άσονα για να καταθέτει σήμερα μάρτυρας κατηγορίας από τη δεύτερη υπόθεση έχει πολύ δρόμο ακόμα η υπόθεση. Θα ακολουθήσουν και οι μάρτυρες υπεράσπισης του Πέτρου Φιλιππίδη και η απολογία. Έχει δρόμο η υπόθεση. Ακριβώς. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη δίκη. Συνήθως ένας μάρτυρας εξετάζεται μέσα σε μία μέρα. Αυτό έχει δείξει το παρελθόν της συγκεκριμένης δίκης. Δηλαδή ένας μάρτυρας ξεκινάει το πρωί και τελειώνει το μεσημέρι μαζί με τις ερωτήσεις. Θα καταθέσει, θα εξεταστεί και από τους συνηγόρους υπεράσπισης του κ. Φιλιππίδη. Πάντως η σημερινή ημέρα σημαδεύτηκε από αυτό το περιστατικό με την λεκτική επίθεση που δέχθηκε ο Πέτρος Φιλιππίδης. Ευχαριστούμε, Ιάσονα. Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας. Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές. Και καλό καλοκαίρι. Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει και εμείς ξεκινάμε τη δική μας προετοιμασία, ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Πρώτο βήμα. Καθαρίζουμε ξερά χόρτα, φύλλα, πευκοβελόνες και κλαδιά και απομακρύνουμε έφλεκτα υλικά σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων γύρω από το σπίτι μας για να δημιουργήσουμε μια αντιπυρική ζώνη. Δεύτερο βήμα. Κλαδεύουμε τα δέντρα ώστε τα κλαδιά να έχουν 3 μέτρα απόσταση από το έδαφος και μεταξύ τους. Ακόμη, τα κλαδιά πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 5 μέτρα από το σπίτι και σε καμία περίπτωση να μην ακουμπούν πάνω του. Τρίτο βήμα. Καθαρίζουμε την κεραμοσκεπή από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες και σιγουρευόμαστε ότι οι υδροροές μας είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Τέταρτο βήμα. Βεβαιωνόμαστε πως οι πυροσβεστήρες μας είναι σωστά συντηρημένοι. Πέμπτο βήμα. Φροντίζουμε να έχουμε λάστιχο ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Τελευταίο, αλλά και πιο σημαντικό βήμα από όλα. Δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.